Εδώ είμαστε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με την κυρία Ολυμπία Παπαδοπούλου, που είναι καλεσμένη μας, υποψήφια για τον Δήμο Πέλλας με τη Λαϊκή Συσπήρωση του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κυρία Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρία Παπαδοπούλου, διεκδικείτε το δημαρχιακό θόκο του Δήμου Πέλλας μέσα από την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Θέλω να μας πείτε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας και την εμπειρία σας, αν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία με τα αυτοδιοικητικά, και το πώς βλέπετε τις εκλογές που έρχονται το Μάιο. Είμαι 4 χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Έχω μια σχετική εμπειρία. Έχω δει δηλαδή να περνάνε θέματα όπως προϋπολογισμοί, που από εκεί καταλαβαίνεις και ποια είναι η σχέση του Δήμου με το κράτος. Όπως αναφέρεται και κάθε φορά που θα έρθει έγγραφο από κάποιο Υπουργείο, εσείς οι Δήμοι, ως φορείς γενικής κυβέρνησης. Οι Δήμοι δηλαδή, αυτό που κατάλαβα τα 4 χρόνια είναι ότι ο Δήμος είναι το μακρύ χέρι της κυβερνητικής πολιτικής. Της εκάστοτε κυβέρνησης που καλείται να εφαρμόσει την κυβερνητική πολιτική. Και αυτό φαίνεται και στους προϋπολογισμούς και στα τεχνικά προγράμματα και στα κονδύλια που έρχονται ή που λένε ότι αυτό είναι το ποσό, ας πούμε, για έργα, αλλά θα δεις ότι μέσα στον χρόνο θα έρθει το 1/3 της αξίας. Και για να μπορέσει ο Δήμος να τελειώσει το έργο θα πρέπει να βάλει δικά του χρήματα, ιδία έσοδα, και τα χρήματα να έρθουν πολύ αργότερα. Ή έργα που σέρνονται, ας πούμε, για να γίνουν, γιατί ενώ θα μπορούσαν να γίνουν σε 1 χρόνο, θα γίνουν σε 2 και 3 χρόνια. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Δεν προχωράνε πράγματα και δεν προχωράνε πράγματα που θα έκαναν τη ζωή των δημοτών καλύτερη και ειδικά των λαϊκών οικογενειών. Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως ας πούμε οι παιδικοί σταθμοί, όπως είναι που έχουν μπει τα τροφεία, όπως είναι ο πολιτισμός, η ΔΚΕΠΑΠ. Όπως είναι μέσα η κατάσταση της πόλης, από το πώς είναι τα πάρκα, από το πώς είναι η ασφαλτόστρωση στους δρόμους. Ναι, αυτή η καθημερινότητα και προβληματίζουν. Και αυτή την καθημερινότητα δεν μπορεί να γίνει καλύτερη αυτή η καθημερινότητα. Και που είναι βασικά προβλήματα και προβλήματα χρόνων. Δεν είναι προβλήματα τωρινά. Και που βλέπουμε ότι δεν λύνονται, ας πούμε, αυτά. Πώς βλέπετε τις αλλαγές της αυτοδιοίκησης, κύριε Παπαδοπούλου, σε σχέση με τον Κλισθένη και την απλή αναλογική, αν θα βγει κερδισμένος ή χαμένος ένας Δήμος μέσα από αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, ο Κλισθένης δεν ήρθε τυχαία. Είχαμε τον Καλλικράτη 10 χρόνια, 9 χρόνια. Από το 2010 είχαμε τον Καλλικράτη. Και από εκεί είχαμε κάνει προβλέψεις και δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Ακριβώς γιατί οι προβλέψεις, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, που γίνανε, αποδείχτηκαν στην πράξη. Οπότε ξέρουμε τώρα πολύ καλά και με τον Κλισθένη τι θα γίνει. Ο Κλισθένης είναι ένας τρόπος οι Δήμοι πλέον να αρχίζουν να βασίζονται στα ιδία έσοδα, στην ανταποδοτικότητα. Τα χρήματα από το κράτος που θα έρχονται θα είναι όλο και λιγότερα. Άλλωστε το γράφει και μέσα στο νόμο αυτό και γι' αυτό εμείς τον Κλισθένη τον ψηφίσαμε μόνο υπέρ της απλής αναλογικής. Όλο το υπόλοιπο το καταψηφίσαμε. Όπου λέει ότι θα υπάρχει το παρατηρητήριο και μάλιστα εκεί θα είναι υπάλληλοι, ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, όπου θα βλέπουν όχι μόνο το πώς προχωράει ο προϋπολογισμός του φετινού, ο φετινός προϋπολογισμός του Δήμου, αλλά θα ελέγχουν και 4-5 πίσω προϋπολογισμούς, έτσι ώστε να μην μπορεί ο Δήμος να ξεφύγει από πουθενά. Αυτό δεν είναι καλό για να υπάρχει διαφάνεια και να μην σημειώνονται έκτροπα? Αυτό, γι' αυτό όμως γίνεται. Γιατί νομίζω ότι δεν γίνεται γι' αυτό. Γίνεται για τους λόγους ότι οι Δήμοι πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν από τον κρατικό κορβανά. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι δεν έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε τοπική διοίκηση. Ότι αυτό που θα πούνε, αυτό θα κάνουν. Θα κάνουν οι Δήμοι. Έτσι όμως, ούτε ανάγκες μπορείς να καλύψεις, ούτε προγραμματισμό μπορείς να κάνεις. Και μάλιστα ο Κλισθένης, σε σχέση και με το μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, αλλά και πέρασε και μέσα από τους Δήμους το φθινόπωρο,
Αυτό που λέει είναι ότι για 4 χρόνια οι δαπάνες θα πρέπει να είναι στο ελάχιστο. Οι μισθοί των εργαζομένων θα είναι παγιωμένοι. Θέματα όπως αφορούν, ας πούμε, εκπαίδευση, παιδεία, πολιτισμός που περνάει μέσα από τους δήμους, θα είναι παγωμένα τα κονδύλια και εκεί. Δεν είναι θέμα συμμαζέματος απλώς, οικονομικού. Είναι θέμα οικονομικού στραγγαλισμού. Εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Και γιατί εδώ μπλοκάρεις και πράγματα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Εδώ έρχονται οι Δήμοι, κυρία Παπαδοπούλου, πλέον και στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κοινωνικά κονδύλια. Ναι. Μέσα από προγράμματα. Ναι. Είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να εφαρμοστεί και να δώσει λύσεις σε κάποια ζητήματα σήμερα. Ναι. Αυτά τα προγράμματα, όντως, και η Κεντρική Μακεδονία, από ό,τι διάβαζα τελευταία, σαν περιφέρεια, είμαστε πρώτοι στο πώς εξελίσσονται αυτά τα προγράμματα και στο πώς εκτελούνται. Στην απορρόφηση και στο πώς εκτελούνται. Βλέπουμε όμως ότι προβλήματα της καθημερινότητας δεν λύνουν. Δηλαδή, θα πάρουν, ας πούμε, ίσως αυτά τα κονδύλια είναι για να μπουν μέσα επιχειρηματίες, όπου για εκεί θα δοθούν αυτά τα κονδύλια. Δεν θα έρθουν να λύσουν ούτε το πρόβλημα της στέγασης, ας πούμε, των σχολείων, που είναι πολύ σοβαρό, ούτε το πρόβλημα που έχουν τα νοσοκομεία του κάθε Δήμου, που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, ούτε θα δοθούν για να γίνουν ελεύθεροι χώροι, πάρκα, χώροι αθλητισμού. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα κονδύλια που θα γίνουν. Και κάθε φορά τα δημοτικά συμβούλια, με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, δίνονται σε εταιρείες να γίνει μελέτη, που και αυτό για μας, εντάξει, είναι ένα θέμα. Γιατί τις μελέτες να μην μπορεί να τις κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ας πούμε. Κάποιοι τις κάνουν, ναι. Κάποιες γίνονται όπως τεχνικές υπηρεσίες. Απλά βάζουν και μέσα από αυτά τα προγράμματα θέματα ότι πρέπει, ας πούμε, για να γίνει ένα πάρκινγκ, ότι δεν έχουν οι πολιτικοί μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας την εμπειρία σε υλικά που θα γίνουν, έτσι ώστε να μπουν εταιρείες μέσα. Δηλαδή και τα κονδύλια αυτά έχουν συγκεκριμένο τέτοιο. Έχουν για δρόμους, ας πούμε, να γίνουν όπου οδικοί άξονες, όπου αυτοί οι οδικοί άξονες θα είναι για μεταφορά προϊόντων και δεν θα εξασφαλίζουν την καθημερινότητα, την καλή καθημερινότητα, ας πούμε, των κατοίκων της περιοχής. Βάλατε μία σειρά θεμάτων τώρα, κυρία Παπαδοπούλου. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τα σχολεία. Ο Δήμος Πέλλας έχει πρόβλημα με τη σχολική στέγη σήμερα που μιλάμε? Έχει πρόβλημα και το πρόβλημα μάλιστα φάνηκε και στο ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο τωρινός, ο κύριος Στάμκος, ήταν στην Επιτροπή όπου θα αποφάσιζαν για την δίχρονη προσχολική αγωγή, υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Mm-hmm. Εκεί που ρωτήθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι ο ίδιος καταψήφισε να μην μπει ο Δήμος Πέλλας, να μην έχει, ας πούμε, σχέση με την δίχρονη προσχολική αγωγή, γιατί ακριβώς δεν έχουμε τα απαραίτητα κτίρια, δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό και δεν έχουμε και τα απαραίτητα κονδύλια. Τα νηπιαγωγεία, δηλαδή. Ναι, είναι η παιδική σταθμή. Παιδική σταθμή, δίχρονη προσχολική αγωγή. Ύστερα, ας πούμε, επέμενε ότι επειδή έχουν δημιουργηθεί ΚΔΑΠ. Δεν υπάρχουν καθόλου παιδικοί σταθμοί. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Απλά είναι κατάλληλοι χώροι που συνεργάζονται. Ναι, υπάρχουν 4 παιδικοί σταθμοί μέσα στα όρια της πόλης των Γιαννητσών. Mm-hmm. Και έχει και στο περιφερειακά σε πρώην καλλικρατικούς καποδιστριακούς δήμους. Είναι δημοτικές ενότητες. Ναι. Εκεί όμως βλέπουμε ότι δεν μπορούν να στεγάσουν όλα τα να λειτουργήσουν σαν παιδική σταθμή και ειδικά για τη δίχρονη προσχολική αγωγή ήθελε συγκεκριμένα στάνταρς, που αυτά τα στάνταρς δεν υπήρχαν. Οπότε βγήκαμε απ' έξω σαν Δήμος από αυτό, ας πούμε, το πρόγραμμα. Ύστερα οι συντηρήσεις και οι επισκευές που γίνονται στα σχολεία που αφορούν τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια που έχει στην ευθύνη ο Δήμος, ίσα-ίσα είναι να βαφτούν κάποια κάγκελα, λίγο μπετόν, ας πούμε, να πέσει, ξέρω εγώ, στην αυλή. Αντισεισμικός έλεγχος και θωράκιση μπορεί να γίνει? Τα σχολεία είναι παλιά. Εκεί θες κονδύλια. Για πόσων δεκαετιών κτίρια μιλάμε?
Τελευταία, από ό,τι θυμάμαι, πριν 4 χρόνια έγινε το τελευταίο δημοτικό σχολείο. Όλα τα άλλα είναι τουλάχιστον 15-20 χρόνια το πιο καινούριο. Και πολλά. Όχι, και λίγα δηλαδή χρόνια είναι. Παραπάνω. Είναι παλιά τα κτίρια. Το θέμα είναι η αντισεισμική θωράκιση. Είναι πολύ βασικό. Φέτος και από το καλοκαίρι και εδώ βλέπουμε ότι σε όλη την Ελλάδα έχουμε σεισμούς. Και δεν ξέρεις πότε θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Παιδάκια είναι μέσα. Αναφερθήκατε και στο θέμα του νοσοκομείου. Υπάρχουν προβλήματα στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Θέμα που μας έχει απασχολήσει και εμάς κατά καιρούς μετά. Πάρα πολλά προβλήματα. Κατά πόσο μπορεί ο Δήμος να παρέμβει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, κύριε Παπαδοπούλου? Ο Δήμος, καταρχήν για μας, κακώς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, ήμασταν αντίθετοι και συνεχίζουμε να είμαστε, που δόθηκαν τέτοιες αρμοδιότητες στους Δήμους όλους. Όπως και των σχολείων, που έπρεπε να είναι υπόθεση του Υπουργείου Παιδείας, και όπως του νοσοκομείου, που έπρεπε να είναι υπόθεση του Υπουργείου Υγείας. Δεν μπορεί να δίνει αρμοδιότητες χωρίς κονδύλια, γιατί αυτό φάνηκε. Από τον Καλλικράτη. Ναι, από τον Καλλικράτη. Που όλοι, το θεωρούσαν αυτό, δηλαδή μέσα στο Συμβούλιο, όταν πήγα εγώ πρώτη φορά, αυτό είχα ακούσει, ότι ο Καλλικράτης θεωρείται ευκαιρία για ανάπτυξη των Δήμων. Τελικά αυτό το πράγμα δεν φάνηκε. Και βέβαια το νοσοκομείο, αυτό που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι να ζητήσει από το κράτος να νοιαστεί για το νοσοκομείο. Τι να σας πούμε, τα προβλήματα είναι τόσο πολλά, και από ιατρικό προσωπικό που δεν φτάνει, και από νοσηλευτικό προσωπικό, και από ακόμη και για συντήρηση των κλιματιστικών, του λεβιτοστάσιου, των ασανσέρ που είχαν χαλάσει και δεν μπορούσαν να τα φτιάξουν, το ότι λείπει αξονικός τομογράφος, και βέβαια έχει δημιουργηθεί μια ομάδα στην πόλη, στα Γιάννητσά, όπου λένε ότι να μαζέψουμε χρήματα να πάρουμε αξονικό τομογράφο. Δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να συγκεντρωθούν αυτά, γιατί τα χρήματα που απαιτούνται. Άντε και να πάρθει ο αξονικός τομογράφος. Τα 1000 άλλα προβλήματα που έχει, μπορεί ο δημότης με τόση φορολογία, τόση φορολογιστία να δίνει για να φτιάξει και το νοσοκομείο? Αυτά τα προβλήματα πρέπει να φτιαχτούν από τα αρμόδια υπουργεία. Ο Δήμος, αυτό που μπορεί να κάνει, ο Δήμαρχος, ας πούμε, ή και σαν συμβούλιο, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα συγκεκριμένα προβλήματα και να τον κινητοποιήσουμε, έτσι ώστε να αρχίσει να απαιτεί. Μάλιστα. Αυτή είναι η θέση της δικής σας παράταξης πάνω στο συγκεκριμένο, γιατί κατά τα άλλα δεν μπορούν να εμπλακούν οι αρμοδιότητες ανάμεσα στα δύο, είτε στα Υπουργεία και στο Δήμο, είτε στο Παιδείας και στο Δήμο, είτε ο Υγείας και στο Δήμο. Είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες. Υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες και για το νοσοκομείο μέχρι τώρα, από ό,τι ξέρω, είναι η περιφέρεια κάποια κονδύλια που δίνει για να γίνουν κάποιες συντηρήσεις στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Σαν Δήμος δεν έχει μπλεχτεί περισσότερο, από όσο ξέρω. Αλλά δεν το αποκλείω να γίνει κάποια στιγμή, γιατί έχουμε παραδείγματα ανά την Ελλάδα, όπως και στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου εκεί τους είχαν πει σε ένα καινούριο κτίριο που έγινε, από εδώ και πέρα θα λειτουργείται με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ή σε κάποια νησιά που αναγκάζουν τους Δήμους, ας πούμε, να βρίσκουν δωμάτια ή να συντηρούν κάποια κομμάτια των νοσοκομείων για να μπορεί να πηγαίνει εκεί και προσωπικό. Οπότε βλέπουμε ότι έχει ανοίξει ένα δρομάκι προς αυτή την κατεύθυνση. Η συνδρομή των Δήμων υπήρχε πάντα, όπως υπήρχε και χαρακτηριστικά, ως παράδειγμα θα αναφέρω το ΕΚΑΒ, που φιλοξενούν κάποιους ανθρώπους σε τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι, εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, για να μπορέσουν να καλύψουν κάποιες βάρδιες, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες βάρδιες και να εξυπηρετούν καλύτερα. Δεν μπορούμε βέβαια να καταλογίσουμε κάτι σε ένα Δήμο που προσπαθεί να το κάνει αυτό, αλλά εσείς λέτε ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση. Ναι, ναι. Δεν είναι δουλειά του Δήμου. Δεν είναι δουλειά του Δήμου. Γιατί με αυτή τη λογική βλέπουμε ότι όταν αρχίζουν και μπλέκονται αρμοδιότητες και ειδικά δίνονται αρμοδιότητες, ότι αυτό που πρέπει να πάρει ο Δημότης από αυτή την υπηρεσία είναι όλο και λιγότερο. Μιλήσατε και για την ανταποδοτικότητα στην αρχή της συζήτησής μας. Φοβάστε ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν στο να υπάρξει αύξηση των τελών προκειμένου να υπάρχουν έσοδα για τον Δήμο? Ναι.
Ήδη μέσα στο μεσοπρόθεσμο. Κάνατε κάποιες αυξήσεις δημοτικών τελών ή όχι, στην τετραετία, πενταετία σχεδόν τώρα. Όχι. Όχι. Όχι, είναι τα ίδια τα δημοτικά τέλη. Mm-hmm. Απλά και στον Κλισθένη μέσα γράφει, αλλά και στον Καλλικράτη, ότι και στο μεσοπρόθεσμο, και εδώ βλέπουμε πώς, ας πούμε, κατεβαίνουν όλα, κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άμεση σχέση με τους Δήμους. Πώς οι Δήμοι υλοποιούν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ότι από το 2022 και μετά η ανταποδοτικότητα, τα έσοδα της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα του κράτους. Το κράτος εκεί θα έρθει να συνεπικουρεί, έτσι ακριβώς αναφέρει. Και βέβαια, όπως αναφέρει ο Κλισθένης, και για δήμους που δεν θα μπορούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν, πρώτα θα τρέξουν στην τράπεζα, να δουν εκεί αν μπορούν να τους δώσει η τράπεζα δάνεια. Βλέπουμε δηλαδή ότι μπαίνουμε σε μια λογική να αρχίσουν οι δήμοι να χρεώνονται. Και αν δεν τους δώσει η τράπεζα δάνειο, εκεί θα έρθει μετά το Υπουργείο Εσωτερικών να δει αν μπορεί να βοηθήσει το Δήμο. Δηλαδή, η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη. Και θα γίνεται όλο και χειρότερη. Γιατί τυχαία δεν μιλούσαν κάποτε για Δήμους ΑΕ. Δημοτικές εκτάσεις έχετε στο Έχουμε Δήμο Πέλλας. Έχουμε δημοτικές εκτάσεις, ναι. Πώς θα έπρεπε να αξιοποιηθούν κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, υπάρχουν δημοτικές εκτάσεις που είναι καλλιεργήσιμες. Ναι. Όπου εκμισθώνονται σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους. Και έχουμε βέβαια και εκτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν χώροι, ελεύθεροι χώροι, να μπορούν να πηγαίνουν οικογένειες εκεί, να έρθει κάποιος, ξέρω εγώ, τουρίστας να πάει να κάτσει, να χαρεί τέλος πάντων το χώρο. Έχουμε το Πάικο, ας πούμε, που είναι κοντά στα Γιάννητσά. Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, ποτέ. Δεν θα μπορούσε ο Δήμος να το αναπτύξει εκεί πέρα το χώρο. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν και καταφύγια και τέτοια, ας πούμε. Δεν είναι από συλλόγους. Ένα καταφύγιο που υπάρχει είναι από σύλλογο. Από ό,τι ξέρω, ο Δήμος είχε βοηθήσει τότε οικονομικά. Αλλά δεν υπάρχει κάποια άλλη ανάπτυξη. Κοντά στους αγρότες είναι ο Δήμος σήμερα, κύριε Παπαδοπούλου, γιατί είναι πολύ... Κοιτάξτε, πολύ επίκαιρο τώρα το θέμα, πολύ επίκαιρο το θέμα των αγροτών. Κοντά στους αγρότες, πέρα από το ίσως το να, όταν βγουν στον δρόμο, το να πάει να δώσει ένα ψήφισμα, αν αυτό θεωρείται κοντά από την θέση του Δημάρχου, εγώ δεν το θεωρώ πρακτικά ότι είναι κοντά. Πρακτικά προς τη στήριξη των αγροτών έχουν πρακτικά γίνει βήματα. Πρακτικά, κοιτάξτε, όταν υπάρχουν και τι θα μπορούσε τέλη, να ναι, τι θα μπορούσαν. Εμάς η θέση μας είναι ότι πρέπει τα τέλη άρδευσης. Που όταν γίνεται κάποια βλάβη, εκείνη η βλάβη, ας πούμε, επιμερίζεται στα στρέμματα. Οπότε επιφορτίζεται ο αγρότης ακόμη και για τη βλάβη που θα γίνει από τα μηχανήματα της άρδευσης. Όταν πληρώνει, όταν υπάρχει τέλος αγροτικής οδοπίας, όταν υπάρχει οέμφυα, όταν πληρώνει ρεύμα για τις πομόνες. Εμείς λέμε ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να αρχίσουν να μειώνονται, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, γιατί ο Δήμος μας είναι καθαρά αγροτικός Δήμος. Να μειώνονται αυτά τα ποσά με σκοπό να μηδενιστούν και να τα αναλάβει αυτά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι... Κάποια από αυτά που βάλατε τώρα είναι ανάμεσα και στα αιτήματα των αγροτών αυτά, που προκύπτουν σήμερα. Ναι, και είναι τέλη, τα οποία δεν είναι μικρά ποσά που πληρώνουν οι αγρότες. Γιατί αν σκεφτούμε ότι αν θέλουν να δώσουν ο κάθε Δήμος κάποιες εκτάσεις, και αυτό θα το δούμε μπροστά μας αυτό, γιατί μέσω του Κλισθένη περνάει πολύ έντονα η επιχειρηματικότητα, ναι, και η ανταγωνιστικότητα, και θα το συναντήσουμε μπροστά μας. Σε συνάρτηση με αυτό που προείπατε, ναι, προκειμένου να υπάρχουν τα έσοδα για το Δήμο. Όταν δηλαδή σε κάποιον που θέλει να έρθει να επενδύσει, και περιμένουν όλοι οι Δήμοι, περιμένουν επενδυτές που θα έρθει να επενδύσει, πρέπει να του ανοίξουν δρόμους, να του εξασφαλίσουν το νερό το φτηνό, να του εξασφαλίσουν το ρεύμα το φτηνό. Γιατί πρέπει σε κάθε έναν επενδυτή που θα έρθει να επενδύσει αυτά να τα έχει και με τη φορολόγηση, πολύ καλύτερη φορολόγηση από τους αγρότες, και οι αγρότες να μην, ας πούμε, έχουν μια καλύτερη μεταχείριση σε αυτά τα θέματα. Και εμείς λέμε ότι πρέπει άμεσα να μπουν αυτά. Και όχι μόνο αυτά, όλα τα θέματα που βάζουμε. Γιατί ακριβώς έχουμε φτάσει στο αμήν όλες οι οικογένειες. Είτε είναι αγρότες, είτε είναι συνταξιούχοι.
είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Mm-hmm. Γιατί και ελεύθεροι επαγγελματίες στην πόλη μου την οπαθούν. Δεν... Είδα και το με την Κατερίνη που είχατε το... Το εμπορικό το... κόσμο. Ναι, για τον εμπορικό κόσμο και εκεί ακριβώς παντού. Όπου υπάρχει εμπορικό κομμάτι, ας πούμε, αυτά τα προβλήματα έχει. Εμείς λέμε πρέπει να βάλουμε τις δικές μας ανάγκες πρώτα, γιατί φτάνει με τις ανάγκες των άλλων. Έχουμε δει που έχουμε καταλήξει. Και να δούμε ακριβώς πώς τις κοινωνικές ομάδες του Δήμου θα βοηθηθούν. Και λέμε ότι πρέπει να βοηθηθούν με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε, ας πούμε, πολύ έντονο είναι το θέμα και στο δικό μας το Δήμο, όπως και σε όλους, το θέμα των πληστηριασμών. Μάλιστα. Εκεί δεν πρέπει, ας πούμε, οι φτωχομεσαίοι αγρότες να εξαιρεθούν από, από τους πληστηριασμούς. Δεν πρέπει οι μικροεπαγγελματίες που έχουν και κρατάνε την αγορά των Γιαννητζών να εξαιρεθούν από τους πληστηριασμούς. Δεν πρέπει ο άνεργος, δεν πρέπει τα αμαία. Τέτοια θέματα. Είναι θέματα κοινωνικής πολιτικής γενικότερης. Πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαδοπούλου, για την κατάθεση των προτάσεων και των απόψεών σας. Φαντάζομαι ότι σύντομα θα έχετε ολοκληρώσει και εσείς τον συνδυασμό. Οι συνεργάτες σας είναι έτοιμοι. Ο συνδυασμός τείνει να ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Είναι σε πολύ καλό σημείο. Και εντάξει, εμείς λέμε και τον κόσμο που ερχόμαστε σε επαφή μαζί του και μας ξέρει, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα με πολλές εξορμήσεις και σε χώρους δουλειάς αλλά και σε κατοικημένες περιοχές τα θίγουμε πολύ συχνά, ναι. Μιλάμε με τον κόσμο και λέμε με βάση την πείρα, με την πείρα που έχει αποκτήσει μέχρι τώρα και με βάση τα προβλήματα που έχει να πάει στην κάλπη. Γιατί θα αρχίσουν και όχι εμείς θα έρθουμε και θα τα φτιάξουμε και όχι οι αδέρφια και όχι οι ξαδέρφια και όχι και αποχή να μην υπάρχει, γιατί πρέπει αυτήν όλη την κατάσταση ή να την καταδικάσουμε ή να προτείνουμε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε αύριο και πάλι στις 18:00 κοντά σας με την εκπομπή Αυτοδιοικητικά. Καλό βράδυ μέχρι τότε.